Αμήν. Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 233. Σελίδα 233 από το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, το Κάπα Δέλτα κεφάλαιο. Σελίδα 233, Κάπα Δέλτα κεφάλαιο. Και συνήθρισεν ο Ιησούς πάσα στα φυλάς του Ισραήλ εν Σιχέμ και συνεκάλεσε τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και τους αρχηγούς αυτών και τους κριτάς αυτών και τους άρχοντας αυτών και παρεστάθησαν όλοι μαζί ενώπιον του Θεού. Και είπεν ο Ιησούς προς πάντα των λαών, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, πέραν του ποταμού κατόκισαν απαρχής οι πατέρες σας, Θάρα, ο πατήρ του Αβραάμ και ο πατήρ του Ναχώρ και λάτρευσαν άλλους θεούς. Και έλαβον τον πατέρα στον Αβραάμ εκ του πέραν του ποταμού και οδήγησα αυτόν δια πάσης της γης Χαναάν και επλήθυνα το σπέρμα αυτού και έδωκα τον Ισαάκ εις αυτόν και στον Ισαάκ έδωκα τον Ιακώβ και τον Ισάφ και έδωκα εις τον Ισάφ το όρος Σιήρ για να κληρονομήσει αυτό. Ο δε Ιακώβ και οι κάτοικοι αυτού κατέβησαν εις την Αίγυπτον. Και απέστειλα τον Μωυσήν και τον Ααρών και πάταξα την Αίγυπτον δια πληγών, τας οποίας έκαμον εν μέσω αυτής και μετά τα αυτά εξήγαγον ημάς. Και αφού εξήγαγον τους πατέρας ημών εξ Αιγύπτου, ήλθετε εις την θάλασσα και κατεδίωξαν οι Αιγύπτιοι πίσω των πατέρων ημών με αμάξας και ύπους εις την θάλασσα την Ερυθράν. Και βόησαν προς Κύριον και αυτός έθεσε σκότος αναμέσω ημών και των Αιγυπτίων και επήγαγεν επ' αυτούς στην θάλασσαν και κάλυψεν αυτούς και οφθαλμοί ημών είδον τι έκαμον εν τη Αιγύπτο και κατοκίσατε εν τη ερήμο ημέρας πολλάς. Και σας έφερα εις την γη των Αμοραίων, των κατοικούνταν πέραν του Ιορδάνου και σας επολέμησαν και πορέδωκα αυτούς στα σχήρα σας. Και κατεκληρονομήσατε την γη αυτών και εξολόθρευσα αυτούς αμπεμπροστήν σας. Και σηκώθη Βαλάκ, ο γιος του Σεφόρου, βασιλεύς του Μωάβ, και πολέμησε προς τον Ισραήλ και αποστήλας προσεκάλεσε τον Βαλάμ ιών του Βεόρ δια να σας καταραστεί. Αλλά εγώ δεν ηθέλησα να ακούσω τον Βαλάμ, μάλιστα δε και σας ευλόγησα και σας ελευθέρωσα εκ των χειρών αυτού. Και διέβητε τον Ιορδάνη και ήλθετε εις Ιεριχώ και σας πολέμησαν οι άνδρες της Ιεριχώ, οι Αμοραίοι, οι Φαραζαίοι, οι Χανανέοι και οι Χεταίοι και οι Γερσιεσαίοι και οι Εβαίοι και οι Εβουσαίοι. Και παρέδωκα αυτούς εις τα σχήρα σας. Και εξαπέστειλα έμπροστέ σας τα σφίγγας και εξεδίωξαν αυτούς απέμπροστέ σας τους δύο βασιλείς των Αμοραίων, ουχή δια της μαχαίρας σου δε δια τόξας. Και έδωκα εις εσάς γην, εις την οποία δεν εκοπιάσατε και πόλεις τας οποίας δεν εκτίσατε και κατοκίσατε ναυτής και τρώγετε αμπελώνας και ελαιώνας τους οποίους δεν εφυτεύσατε. Τώρα λοιπόν φοβήθητε τον Κύριον και λατρεύσατε Αυτόν εν ακεραιότητη και αληθεία και αποβάλατε τους θεούς τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού και εν τη Αιγύπτο και λατρεύσατε τον Κύριον. Αλλά αν δεν αρέσκει σε εσάς να λατρεύετε τον Κύριο, εκλέξατε σήμερον ποιον θέλετε να λατρεύετε. Ή τους θεούς τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού, ή τους θεούς των Αμοραίων, στον οποίο τη γη κατοικείται. Εγώ όμως και ο οίκος μου θέλουμε να λατρεύει τον Κύριον. Και απεκρίθη ο λαός λέγον, μη γέννητο να αφήσουμε τον Κύριον, για να ανατρέψουμε άλλους θεούς, διότι Κύριος ο Θεός ημών, Αυτός ανεβίβασε ημάς και τους πατέρας ημών εκ της γης Αιγύπτου, εξ οίκου δουλείας. Και Αυτός έκαμεν ενώπιον ημών εκείνα τα σημεία και τα μεγάλα και διαφύλαξε ημάς καθόλου την οδόν την οποία διοδεύσαμε και μεταξύ πάντων των εθνών για τον οποίον διέβημεν και εξεδίωξεν ο Κύριος απέμπροσθεν ημών πάντα στους λαούς και τους Αμοραίους κατοικούντας εν τη γη. Εμείς θέλουμε λατρεύει Κύριον, διότι Αυτός είναι ο Θεός ημών. Και είπε ο Ιησούς προς τον λαόν, δεν θέλετε δυνηθεί να λατρεύετε τον Κύριον,
διότι αυτός είναι Θεός Άγιος, είναι Θεός Ζηλωτής. Δε θέλει συγχωρήσει τας ανομίας σας και τας αμαρτίας σας, διότι θέλετε εγκαταλείψει τον Κύριον και λατρεύσει ξένους θεούς. Τότε στραφείς, θέλει σας κακώσει και θέλει σας εξολοθρεύσει αφού σας αγωθοποίησε. Κι είπεν ο λαός των Ιησούν, ουχή, αλλά τον Κύριον θέλομεν λατρεύει. Κι είπε ο Ιησούς προς τον λαόν, σείς είστε μάρτυρες εις σε αυτούς και εσείς εκλέξατε εις σε αυτούς, ότι εσείς εκλέξατε εις σε αυτούς τον Κύριον και λατρεύετε Αυτόν. Και εκείνοι είπαν μάρτυρες. Τώρα λοιπόν αποβάλλετε τους ξένους θεούς εν το μέσο ημών και κλείνατε την καρδία ημών προς τον Κύριον των Θεών του Ισραήλ. Και είπε ο λαός προς τον Ιησούν, Κύριον των Θεών ημών θέλομεν λατρεύει και στην φωνή αυτού θέλομεν υπακούει. Και έκαμεν ο Ιησούς διαθήκην προς τον λαόν εν τη μέρα εκείνη και έθεσε σε αυτούς νόμων και κρίσιν εν Σιχέμ. Και έγραψε ο Ιησούς τους λόγους τούτους εν το βιβλίο του νόμου του Θεού. Και λαβών λίθων μέγαν, έστεισε αυτόν εκεί υπό την δρύν την πλησίον του αγιαστηρίου του Κυρίου. Και είπε ο Ιησούς προς πάντα των λαών, ιδού ο λίθος ούτος, θέλειστε εις εμάς, εις μαρτύριον. Και αυτός ήκουσε πάντα στους λόγους του Κυρίου, τους οποίους ελάλησε προς εμάς. Και θέλειστε λοιπόν εις μαρτύριον εις εσάς, για να μην αρνηθείτε το Θεό σας. Και απέστειλε ο Ιησούς των λαών, έκαστον εις την κληρονομία αυτού. Αμήν. Η διακονία του Ιησού του Ναβί έφτασε στο τέλος. Τελειώνει. Ξεκίνησε σαν νέο παιδί δίπλα στο Μωυσή, αλλά όμως διέφερε από όλους τους άλλους τους νέους. Αυτός και ένας πολύ μεγαλύτερος από αυτόν, ο Χάλεφ. Ήταν δύο άντρες που είχαν βασικά χαρακτηριστικά, πίστευαν, εμπιστευόντουσαν τον Θεό και το Λόγο Του και δεν δίσταζαν να ομολογήσουν ότι Αυτός είναι ο Κύριος τους και ο Θεός τους και έλπιζαν με όλη τους την καρδιά ότι αυτό που λέει Αυτός είναι δυνατός και να κάνει, αν και ανθρωπίνως όλα αυτά ήταν αδύνατον να γίνουν. Έτσι λοιπόν στο τέλος της διακονίας του κάνει μια σημαντικότατη ενέργεια ενώπιον του λαού του Θεού, αλλά και ενώπιον του Θεού τον οποίον από μικρό παιδί λατρεύει έως τα βαθιά του γεράματα. Είναι περίπου 110 ετών, σε λίγο φεύγει και προσκαλεί όλο το λαό Ισραήλ ενώπιον του Θεού και ενώπιον του Θεού προφητεύει, ίσως για πρώτη φορά προφητεύει, αν και δεν το νομίζω, ενώπιον όλου του λαού του Θεού, λέγοντας ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, και αρχίζει ο Θεός τώρα με το στόμα του δούλου του να αποκαλύπτει και να εξιστορεί όλη την πορεία του λαού, την οποία αυτή η πορεία την περπάτησε ο λαός Ισραήλ, όχι μόνος του, αλλά προπορευόμενος πάντοτε ήταν ο Κύριος και αυτός ενεργούσε κατά πάντα, λέγοντας «Εγώ έλαβον τους πατέρας σας από την Ουρ των Χαλδαίων και τους οδήγησα δια πάσης της γης Χανάν. Εγώ τους επλήθυνα στη γη Χανάν και έδωκα στον Αβραάμ ιδίως το δούλο μου, τον Ισαάκ, αλλά και τον Ισάφ. Τον Ισάφ τον ευλόγησα και, του δώσα κληρονομιά το όρος Ιρ. Τον δε Ιακώβ, τον οποίον αγάπησα, τον οδήγησα εγώ στην Αίγυπτο. Γιατί έγραψα στο λόγο μου ότι εκ της Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου». Εκεί στην Αίγυπτο καταρχάς ευλογήθηκε στην παρουσία, θα τολμούσα να πω, του Ιωσήφ, στην παρουσία του Θεού, αλλά
εκεί στην Αίγυπτο, ταλαιπωρήθηκε από έναν παντοδύναμο Φαραώ, τον οποίον εγώ εξήγηρα, γιατί σκόπευα να ελευθερώσω το λαό μου, αλλά όχι με απλό τρόπο, με ένδοξο τρόπο. Γι' αυτό έδωσα τέτοια μεγάλη δύναμη στο Φαραώ, με τέτοιο ένδοξο τρόπο που όλοι οι λαοί να γνωρίσουν τη δύναμή μου και το όνομά μου, χρησιμοποιώντας έναν γέροντα 80 χρονών, τον Μωυσή, και τον αδελφό του ακόμη πιο μεγάλο, τον Ααρών. Και έτσι, με πληγές φοβερές τις οποίες έφερα και τις οποίες γνωρίζετε, στην Αίγυπτο ελευθέρωσα το λαό μου. Μιλάει, επαναλαμβάνω, ο Θεός δια του Ιησού του Ναβί προφητεύοντος. Και βγήκατε και σταθήκατε μπροστά στην θάλασσα. Και εκεί στη θάλασσα συνέβη κάτι μοναδικό. Στο απόλυτο διέξοδό σας, αδιέξοδό σας, εκεί πια που δεν μπορούσατε να προχωρήσετε, ταυτόχρονα ο Φαραώ και ο στρατός του ακολουθούσαν για να σας καταστρέψουν, εγώ που ήμουν μαζί σας έδωσα οδό νέα. Και αυτό να το θυμάστε. Οδό νέα. Στο αδιέξοδο. Μόνο εγώ μπορώ να δώσω οδό νέα. Έσχισα τη θάλασσα, περάσατε, αλλά και έθεσα σκότος μεταξύ των Αιγυπτίων που σας κυνηγούσαν και του λαού μου, ώστε να μην μπορούν να πλησιάσει ο ένας τον άλλον, και όταν εξήλθατε το νερό τους κάλυψε και δεν τους ξαναείδατε. Σας οδήγησα 40 χρόνια πάντοτε προπορευόμενος, πάντοτε εκπαιδεύοντας, γιατί έπρεπε να μάθετε ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με άρτο, αλλά μόνο με το Λόγο του Θεού που εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Και το μάθατε. Και φτάσατε μπροστά στον Ιορδάνη. Ο Μωυσής, τον οποίο ο δούλος μου ετελεύτησε, και ο δούλος Μωυσούς του Ναβί άρχισε. Άνοιξα τον Ιορδάνη και περάσατε. Και κάποιοι, ο λαός μου, άπειροι, ασήμαντοι, πολεμικά, κατατροπώσατε όλους τους εχθρούς σας. Φοβερούς εχθρούς, φοβερούς πολεμιστές και πόλεις με φοβερά τείχη, τα οποία εγώ εγκρέμισα. Και όταν φτάσατε κάποια στιγμή σε αδιέξοδο με τους βασιλείς των Αμοραίων και δεν μπορούσατε πλέον να κάνετε τίποτα, εγώ απέστειλα σμήνος, σύννεφο από σφίγγες που τους έδιωξαν και τους εξελόθρευσαν και σας κατέστησα θριαμβευτάς, λέγει ο Θεός, δια του στόματος του Ιησού του Ναβί. Τώρα αναλαμβάνει το Λόγο Ιησούς του Ναβί να συνεχίσει προς το λαό του Θεού. Δεν δοξάζει και ευχαριστεί το Θεό για ό,τι έκανε στη ζωή του, αλλά εκείνο που τον ενδιαφέρει τον Ιησού του Ναβί είναι το τι θα κάνει ο Θεός από εδώ και πέρα στο λαό τον οποίον ο Ιησούς του Ναβί εγκαταλείπει. Γιατί ο Θεός θα τον παραλάβει και το ξέρει πάρα πολύ καλά. Τώρα λοιπόν αρχίζει να δίνει κατευθύνσεις για το μέλλον των ανθρώπων. Σας θυμίζω ότι όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία. Και όσα προεγράφησαν, για τη διδασκαλία μόνο προεγράφησαν. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό το οποίο δια Πνεύματος Αγίου τώρα ο Ιησούς του Ναβί προτρέπει, συμβουλεύει τον ευλογημένο λαό του Θεού για τη συνέχειά του. Επαναλαμβάνω, τον ευλογημένο λαό του Θεού για τη συνέχειά του.
λέγοντας τώρα φοβήθητε τον Θεό. Λατρεύσατε μόνο τον Κύριο. Ένα κεραιότητα και αληθεία. Αλλά γνωρίζει και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι ήδη ο λαός την εποχή εκείνη είχε στρέψει προς ξένους θεούς, προς είδωλα. Αυτό το ξέρει πολύ καλά ο Ιησούς του Ναβί, το ξέρει ο Θεός, γιατί ο Θεός ξέρει τα πάντα και το ξέρουν και οι ίδιοι. Δηλαδή καθένας από μας ξέρει, αν λατρεύει το Θεό, πώς λατρεύει το Θεό, τι έχει φιλοξενήσει και τι φιλοξενεί στην καρδιά του, και πρέπει τώρα ο Θεός να του φανερώσει το μέλλον του, αλλά και τον τρόπο της ευλογίας. Αυτό λοιπόν που κάνει ο Ιησούς του Ναβί ξεκινάει με την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι αν λατρεύσετε φοβούμενοι τον Θεό, ένα κεραιότητα και αληθεία των Κύριων των δυνάμεων, αφού προηγούμενα καθαριστείτε αποβάλλοντες τους ξένους θεούς στους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας, τότε μπαίνετε στην οδό της ευλογίας. Αλλά για να μπείτε στην οδό της ευλογίας πρέπει να εκλέξετε. Σήμερα λοιπόν εσείς είστε και έχετε την ευκαιρία να εκλέξετε. Να εκλέξετε ποιους θεούς θέλετε να λατρεύετε. Πώς θέλετε να λατρεύετε. Πώς θέλετε να περπατάτε, πώς θέλετε να στέκεστε. Αν θέλετε, μπορείτε να πάτε σε άλλους θεούς, σε άλλο λόγο, σε άλλη διδασκαλία. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, ό,τι σας αρέσει, ό,τι νομίζετε. Δεν σας αναγκάζω εγώ, λέει ο Ιησούς του Ναβί, και ακόμη περισσότερο σε εμάς το λέει ο Θεός. Δεν σας αναγκάζω εγώ να μείνετε. Σας προτρέπω να εκλέξετε αυτό το οποίο εσείς θέλετε. Και στη συνέχεια κάνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Ομολογεί. Επαναλαμβάνω, τα δύο χαρακτηριστικά που διακρίνουν τον Ιησού του Ναβί από μικρό παιδί είναι πίστης, εμπιστοσύνη στο Θεό και στο Λόγο Του και παρησία να ομολογεί το όνομα του Κυρίου κάτω οποιασδήποτε καταστάσεις. Θυμηθείτε την Εκκλησία της Φιλαδελφίας. Επειδή εφύλαξα στο λόγο μου και δεν αρνήθηκε στο όνομά μου, γι' αυτό δίνω σε σένα θύρα νεογμένη, νέα οδό, νέα πόρτα ανοίγω μπροστά σου, την οποία κανείς δεν μπορεί να κλείσει. Και αυτή την πόρτα την περπάτησε ο Ιησούς του Ναβί με βάση αυτά τα δύο μοναδικά χαρακτηριστικά. Εμπιστοσύνη στο Λόγο του Θεού, παρησία με ομολογία στο όνομα του Κυρίου. Ακούγοντας την ομολογία του και ακούγοντας τις προτροπές και καταλαβαίνοντας ότι έχει δίκιο, ο λαός του Θεού λέγει μη γέννη τον αφήσουμε τον Κύριο εμείς και να λατρεύουμε άλλους θεούς, διότι αυτός είναι που μας ελευθέρωσε και μας έφερε μέχρι εδώ και μας ευλόγησε, και εμείς τον Κύριο θα λατρεύουμε και αυτός θα είναι ο Θεός μας. Και τώρα ο Ιησούς του Ναβί λέει κάτι πολύ σοβαρό, εξαιρετικά σοβαρό. Δεν θα μπορέσετε να λατρεύσετε τον Κύριο. Θέλετε, αλλά δεν είναι το σημαντικό αυτό που θέλετε τώρα. Το σημαντικό είναι ότι δεν θα μπορέσετε. Μπορεί να θέλεις, αλλά το κρίσιμο σημείο δεν είναι αν θέλεις, είναι τελικά αν θα μπορέσεις να συνεχίσεις. Και με βεβαιότητα ο Ιησούς του Ναβί λέει δεν θέλετε δυνηθεί να λατρεύετε τον Κύριο. Δεν θα μπορέσετε. Γιατί αυτός είναι Θεός ζηλότυπος. Θα δει τις ανομίες σας και τις παραβάσεις σας, τις οποίες δεν εγκαταλείπετε, και θα θυμώσει σε εσάς.
και θα είναι χειρότερο. Το χειρότερο είναι να θέλεις και να μην τα καταφέρεις και να βρεθείς μπλεγμένος μέσα στην παράβασή σου και στην ανομία σου. Και ο λαός είπε, όχι, θα τα καταφέρουμε. Θέλουμε. Και ο Ιησούς του Ναβί, με το Λόγο του Θεού, αποκαλύπτει πώς μπορεί ο άνθρωπος να τα καταφέρει, να λατρεύει Κύριον των Θεών του, με όλη την καρδιά του, την ψυχή του και τη διάνοιά του, λέγοντας, εάν πράγματι θέλετε, για να μπορέσετε, πρώτον πρέπει να αποβάλλετε κάθε τι ξένο από μέσα σας. Πρέπει δηλαδή για την Καινή Διαθήκη να μετανοήσετε, να εξομολογηθείτε τις αμαρτίες σας, να εξητήσετε το αίμα του Χριστού και να ζητήσετε τη βοήθεια του Θεού, την αγάπη του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου εν το ονόματι του Χριστού. Πρώτον λοιπόν πρέπει να αποβάλλετε κάθε τι που λυπεί το Πνεύμα το Άγιο. Όποιο είναι αυτό, ό,τι είναι αυτό. Αμαρτία, παράβαση, σκέψη, επιθυμία. Οποιαδήποτε κατάσταση σώματος, ψυχής και πνεύματος. Για να μπορέσετε να λατρεύσετε Κύριο το Θεόν σας καθώς θέλετε. Αλλιώς δεν θα μπορέσετε. Εάν δεν αγιαστείτε, δεν καθαριστείτε, δεν απορρίψετε κάθε τι το ξένο και κάθε τι που ενοχλεί και λυπεί το Πνεύμα το Άγιο, δεν θα μπορέσετε να συνεχίσετε. Πρώτον λοιπόν, απορρίψτε οτιδήποτε λυπεί το Πνεύμα το Άγιο. Ψάξτε, ερευνήστε, προσευχηθείτε να σας αποκαλύψει ο Θεός. Προσευχηθείτε να σας ανοίξει ο Θεός την καρδιά, να καταλαβαίνετε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστο και το τέλειον. Για να μπορέσετε όμως να καταλαβαίνετε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστο και το τέλειον, μη συσχηματίζεστε με τον κόσμο. Απομακρύνεστε. Απαλλαγείτε από οποιαδήποτε κοσμική σκέψη, πορεία, επιθυμία, ιδιαίτερος απόφαση. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για να μπορέσετε πραγματικά να λατρεύετε εν αληθεία τον Κύριο, πράγμα το οποίο η προϋπόθεση πρώτη είναι να θέλετε. Δεύτερον, κλείνατε την καρδία ημών προς Κύριον των Θεών του Ισραήλ. Ταπεινωθείτε ενώπιον του Θεού και πιστέψτε στο έλεος Του, στη χάρη Του και στην αγάπη Του. Εμπιστευτείτε την καλοσύνη Του. Εμπιστευτείτε ότι ο Θεός είναι αγάπη. Εμπιστευτείτε ότι ο Θεός θα κάνει έλεος. Δεν μπορείτε να, δεν θα μπορέσετε να καταφέρετε τίποτα αν δεν βρείτε χάρη και έλεος από το Θεό. Δεν μπορέσετε τίποτα να καταφέρετε. Πρώτον λοιπόν, αγιαστείτε και δεύτερον ταπεινωθείτε ενώπιον του Κυρίου, μήπως και βρείτε χάρη από το Θεό. Εάν δεν ταπεινωθείτε, χάρη από το Θεό δεν βρίσκεται. Γιατί πάσο υψών εν αυτόν ταπεινωθήσετε. Μόνο ταπεινώνων αυτόν θα υψωθεί από το Θεό. Στους περηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται, στους ταπεινούς δίνει χάρη. Μη βλέπετε τι καλό έχετε. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε τα καλά που έχουμε. Αυτό όμως φέρνει έπαρση στην καρδιά, αλλά ζωνία στο πνεύμα. Και όλα τα καλά του κόσμου τούτου να έχετε, μην ξεχνάτε να λέτε ότι είμαστε άχρηστοι δούλοι. Αλλά όχι με τα λόγια, ούτε με τη γλώσσα, ούτε με το στόμα. Με έργο και με αλήθεια. Με επίγνωση της αληθείας.
τίποτα δεν μπόρεσα, τίποτα δεν μπορώ, ιδιαιτέρως τίποτα από εδώ και πέρα δεν θα μπορέσω να καταφέρω αν δεν βρω χάρη και έλεος από το Θεό, αν δεν ταπεινωθώ στον Κύριο. Κλείνατε λοιπόν την καρδιά σας προς τον Κύριο τον Θεό τον Ισραήλ, και το τρίτο και το σημαντικότερο, υπάρχει και τέταρτο, και ομολογήσατε ότι αυτός είναι ο Κύριός σας και ο Θεός σας. Τι σημαίνει αυτό? Ομολογήσατε, επαναλαμβάνω, ότι αυτός είναι ο Κύριός σας και ο Θεός σας, δηλαδή σε Αυτόν ανήκετε, Αυτόν υπακούετε, Αυτόν ακολουθείτε, σε Αυτόν υποτάσσεστε και σε Αυτόν δίνετε όλη τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία και ιδιαιτέρως την ευχαριστία. Ομολογήσατε λοιπόν ότι για να μπορέσω τότε να σ' ακολουθήσω, για να μπορέσω να εισέλθω στη Βασιλεία των Ουρανών τώρα, είναι ανάγκη, απόλυτη ανάγκη, να πω δεν μπορώ, βοήθαμε. Και πιο σωστά, τίποτα δεν μπορώ να κάνω, βοήθησέ με Κύριε, και κάνε εσύ ό,τι νομίζεις καλύτερο στη ζωή μου. Δηλαδή βγάλε από τη μέση την προσωπική σου ικανότητα, προσπάθεια, δυνατότητα και ενέργεια. Δεν μπορώ και δεν θέλω. Δεν θέλω και δεν μπορώ. Το αναγνωρίζω, το ομολογώ. Θέλω να αφιερώσω τη ζωή μου σε σένα. Μπορώ, ελπίζοντας σε σένα, πιστεύοντας σε σένα, να γνωρίσω, να ζήσω αυτά όχι που θα κάνω εγώ, αυτά που θα κάνεις εσύ. Και ολοκληρώνοντας, ο Ιησούς να δει τις συμβουλές και την πορεία, λέει, και τώρα πρέπει να βάλουμε κάποιον μάρτυρα σε αυτές τις σκέψεις σου. Και βρήκε ένα βράχο και λέει, ο βράχος άκουσε τα πάντα. Στην Καινή Διαθήκη ένας είναι ο βράχος, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Σήμερα ο βράχος άκουσε, σήμερα ο βράχος παρακολούθησε την καρδιά σου, είδε αν άκουσες με ενδιαφέρον, με πίστη και με πρόθεση υπακοής. Αυτός είναι ο μάρτυρας. Αυτόν επικαλούμεθα, από Αυτόν ζητάμε βοήθεια και σε Αυτόν ομολογούμε ενώπιον όλων των δυνάμεων ότι είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας, είναι ο Βασιλιάς μας, είναι ο Σωτήρας μας, ο Λυτρωτής μας, και ομολογούμε ότι χωρίς Αυτόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και πιστεύουμε ότι δι' αυτού τα πάντα μπορούμε, γιατί Αυτός θα μας ενδυναμώνει. Όχι εμείς, αλλά η χάρις του Θεού που θα κατοικεί μέσα μας. Και τότε, ό,τι θέλεις, θα το μπορείς. Γιατί Αυτός είναι που θα το κάνει. Αμήν.